Νότια της Δαμασκού η Πόσνα. Η παλιά Τραϊανούπολης. 200 χρόνια μετά την γέννηση του Χριστού, οι Ρωμαίοι εδώ θριαμβεύσαν. Ήρθαν και κατεστάθηκαν. Τραϊανούπολη, Συρία. Περνούσαν τα καραβάνια από την Δαμασκό για να πάνε στην Μέκα. Εδώ το παρελθόν συμβιώνει με το σύμπαν. Ο αρχαιολογικός χώρος της Πόσρα φιλοξενεί τη νέα γενιά που διασκεδάζει με ποδοσφαιράκια και βίντεο games. Ενώ η μάνα είναι στο σπίτι και προσυγωμένη στην παράδοση. Και βέβαια οι Ρωμαίοι, πολεμικός ναός, δεν λέω. Αλλά όπου και πήγανε, θέλανε την καλοπέρασή τους. Ο πόλεμος, ο πόλεμος και ο bon vivant, bon vivant. Απόδειξη, εδώ, στη μέση του πουθενά, στη Συρία, ένα αμφιθέατρο χωρητικότητας 15.000 θέσεων. Αναλογία του κόσμου που έβλεπε θέατρο ήταν πολύ μεγαλύτερη. Οι Ρωμαίοι, για να φτάσουν μέχρι εδώ, αποβιβάστηκαν στις ακτές της αρχαίας Φοινίκης, εκεί που σήμερα δεσπόζει η γειτονική Μυρητός. Αναγεννημένη, μοντέρνα, πλούσια. Δεν σταθήκαμε πουθενά. Όταν φτάναμε, ήμασταν προσκεκλημένοι στο σπίτι της Χόντα. Για μια χαρακτηριστική γεύση της λιβανέζικης κουζίνας. Όμως, μας χωρίζει ένα γεφύρο το χάσμα, που είναι γλωσσικό. Αραβικά, Χόντα,